Το γιατί έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση είναι ότι την πρώτη κιόλας εβδομάδα έχουν σημειωθεί περίπου 30.000 κρούσματα σε καθηγητές και μαθητές. Έχουμε αύξηση και μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων, ειδικά στην μετάλλαξη όμικρον. Βλέπουμε ότι δεν έχουν πάρθει μέτρα μέσα στις γιορτές. Υπάρχει το πρωτόκολλο του 50-1, είμαστε απροστάτευτοι σε όλα αυτά. Έχουμε έρθει σε επικοινωνία βέβαια και έχουμε στείλει τα αιτήματά μας. Δεν είχαμε λάβει απαντήσεις μέχρι την Παρασκευή, που υποτίθεται ότι μας είπαν οι διευθυντές μας, κάνετε αυτό το έγγραφο και στείλτε το να λάβετε απάντηση και να μην φτάσουμε στα άκρα και μην το κλιμακώσετε. Δεν λάβαμε απάντηση ούτε από την πλευρά του Δήμου, ούτε από τον κύριο Ευαγγελινό, ούτε από την περιφέρεια. Οπότε φτάσαμε σε αυτό το μέτρο. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 4 σχολεία υποκατάληψη. 6. Νομίζω ότι στην ΕΣΠΑ. Όντω. Νομίζω ότι γέλησε στην ΕΣΠΑ. Έχει το γέλιο του Μοντάλου και η Βοτσκή. Ο και γυμνάσιο και Έλληνο. Νομίζω και το γυμνάσιο. Άρα αυτό. Όχι, αυτά. Τι. Εντάξει, είναι γυμνάσιο με Ελληνικιακή Στράξη. Και φτάσαμε σε αυτό. Έχουμε γράψει ένα κείμενο. Από ό,τι γνωρίζετε, έχουμε δεχτεί ήδη αρκετές κατηγορίες για αυτά που έχουμε γράψει. Τι ότι μιλάμε με συνδικαλιστικό λόγο, που το έχω γράψει εγώ μαζί με τον συμμαθητή μου. Και μετά το στείλαμε στα 15 μελές, προσθέσαν ένα-δύο μέτρα. Εντάξει, άμα θεωρούν κάποια ΜΜΕ ότι έχω τα κότσια να μιλάμε με συνδικαλιστικό λόγο μαζί με τους συμμαθητές μου από τα 16 μας, είμαι πολύ περήφανος, αλήθεια. Μας κατηγόρησαν ότι ήταν ανυπόγραφο αυτό που στείλαμε, ενώ έχουμε πει ότι το υπογράφουν τα 15 μελή μας. Μας είπαν ότι ήταν πρόσχημα ο κορονοϊός. Έχει αποδειχθεί ότι είμαστε με μάσκες όλοι μέσα στην κατάληψη. Δεν έχει σκάσει κρούσμα προς το παρόν που μας είπαν και αυτό. Μας στείλανε κάποια email τρομοκρατίας οι διευθυντές ότι τι να μην μας αφήσουν οι γονείς μας, τι ότι είμαστε ανασφαλείς, τι ότι υπάρχει εκεί πέρα μεγάλος κίνδυνος, λες και μέσα στην τάξη όταν υπάρχουν 20-25 παιδιά, δεν υπάρχει κίνδυνος για να κολλήσουμε, μόνο σε εξωτερικό χώρο κολλάει. Αυτά. Να σας πούμε τώρα ποια μέτρα ζητάμε. Επειδή βλέπω ότι είμαστε εδώ πέρα μόνο από δημοτικές παρατάξεις, για ποιο λόγο αυτή η συνάντηση αφορά τις δημοτικές παρατάξεις, αποκλειστικά αφορά γενικότερα τους φορείς. Αφορά στο και άλλου αυτοδιοικητικού που υπάρχουν περιφέρεια. Θα θέλαμε να επεκταθούμε και σε περιφέρεια και αν καταφέρουμε να βρεθούμε σε συναντήσεις και σε αυτά. Ο Δήμος γνωρίζουμε ότι έχει λάβει κάποια χρήματα, δεν έχει υπάρξει στήριξη των σχολείων. Ακόμα και τα αντισηπτικά παράδειγμα ή τις μάσκες ή όλα αυτά τα αγοράζει το δικό μας σχολείο με δικά του έξοδα. Δεν έχουμε λάβει φέτος τίποτα. Σε εσάς αναφερόμαστε, αν συμφωνείτε αρχικά με τα αιτήματά μας για να μας στηρίξετε στο Δημοτικό Συμβούλιο ή να φέρετε επίκαιρο ζήτημα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο όλες οι παρατάξεις μαζί και εμείς θέλουμε σε αυτόν τον αγώνα να είμαστε ενωμένοι, γιατί έχουμε ακούσει και μέσα από παιδιά και από γονείς και διαρρέεται ότι υποκινούνται καταλήψεις, το σπρώχνουν συγκεκριμένα άτομα. Επειδή υπάρχουν όλα αυτά, εμείς δεν κομματοποιούμε το ζήτημα, αλλά είναι καθαρά πολιτικό. Και θέλουμε να είμαστε ενωμένοι σε αυτό το πράγμα, γι' αυτό σας θέλουμε όλους μαζί να μας συμπαρασταθείτε και ζητάμε τη στήριξή σας. Έχουμε κανονίσει να κατεβούμε αύριο στους δρόμους, γιατί μας είπαν ότι δεν κάνετε άλλες δράσεις. Κατεβαίνουμε αύριο στον δρόμο, έχουμε τη συνάντηση σήμερα με εσάς. Είχαμε χθες με τον προϊστάμενο της Δευτεροβάθμιας, με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας και την Σχολική Επιτροπή του Δήμου. Από εκεί πέρα μας είπαν ότι ναι, δίκαια τα αιτήματά σας, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά. Ούτε καν για τις μάσκες δεν μας εγγυήθηκαν κάτι. Που οι μάσκες καταλαβαίνετε ότι όταν το φαρμακείο την αγοράζει με 8 λεπτά, μπορεί κάτι πολύ εύκολα να το κάνει ο Δήμος. Την αγοράζουμε και 1 ευρώ και παραπάνω, ναι. Γι' αυτό ζητάμε διάθεση μασκών, αντισηπτικά, περισσότερα self-test και αξιόπιστον τεστ. Ζητάμε κινητές μονάδες του ΕΟΔΗ στα σχολεία, σχολικές μονάδες. Βέβαια, αυτό το πράγμα προϋποθέτει να υπάρξει και περισσότερη χρηματοδότηση. Γιατί με την υπάρχουσα χρηματοδότηση δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Ουτοπικά ζητάμε την αραίωση των τμήματων. Βέβαια, ευτυχώς εμείς εδώ στη ΧΙΟ είμαστε σε ένα καλύτερο επίπεδο. Έστω 20 μαθητές ή 18-19. Έχουμε μια καλύτερη κατάσταση σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα που υπάρχουν 25 και 27 τμήματα. Δεν έχουν υπάρξει συγχωνεύσεις τμήματων, σχολείων και όλα αυτά. Αυτά, αν θέλετε να προσθέσει και κάποιος άλλος συμμαθητής.